όπως είναι γνωστό, με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού λειτουργίας σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2011-2012, προτάθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κορινθίας η Συνένωση των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Βασιλικού και Μουλκίου Μέδρα, αρχικά το Βασιλικό. Στη συνέχεια όμως αποφασίστηκε η συγχώνευση των παραπάνω σχολείων με αποτέλεσμα οι γονείς των μαθητών να αντιδράσουν. Για τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει, μίλησε ο Δήμαρχος Κοινωνίων, Σπύρος Σταματόπουλος. Το Υπουργείο, κατά τη γνώμη μας, δεν λαμβάνει υπόψη τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολείων, αλλά και τα τοπικά ζητήματα. Δεν λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κοινωνίες, δυστυχώς, και εμείς εκφράζουμε την αντίθεσή μας σε όλη αυτή την λέλαπα των συγχωνεύσεων που συγχωνεύει σχολεία, καταργεί νοσοκομεία, αφήνει ανθρώπους, συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας στο έλεος του Θεού, τους αφήνει να πεθάνουν. Εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση προσπαθούμε να μην έχουμε γνωμοδοτικό χαρακτήρα, πρέπει να έχουμε αποφασιστικό, και εδώ είναι μια αδυναμία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε άμεσα από την πολιτεία να μας ακούσει και αν μη τι άλλο να ακούσει τοπικές κοινωνίες και να εφαρμόσει τις αποφάσεις που παίρνουμε. Δεν μπορεί αφαίρετα οποιοδήποτε υπουργείο, οποιοδήποτε υπουργός να παίρνει αποφάσεις χωρίς να μας λαμβάνει υπόψη. Το σχολείο του Βασιλικού και του Μουλκίου, για να συγχωνευτούν, και όπως και άλλα σχολεία έχουμε εκφράσει τη γνώμη μας, πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες συνθήκες στην υλικοτεχνική υποδομή. Όλα αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν και μετά η πολιτεία να παίρνει αποφάσεις για οποιασδήποτε συγχωνεύσεις.